Αγαπητά μου παιδιά, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς των θλίψεων, των δοκιμασιών και της απομόνωσης που διερχόμεθα, ίσως θεωρηθεί από κάποιους ο εορτασμός της Ανάστασης του Κυρίου ουτοπία ή πολυτέλεια. Όλοι εμείς όμως, με πνεύμα ηρεμίας, αυτοσυγκράτησης, εμπιστοσύνης προς τις υγειονομικές αρχές και τις υποδείξεις τους, μακράν από ακρότητες και υπερβολές, εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Και είναι απαραίτητο να θυμηθούμε ότι αν και την περίοδο αυτή δοκιμάζεται η πίστη μας, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το μήνυμα της ελπίδας και της προσδοκίας που μας προβάλλει η εορτή της Ανάστασης του Κυρίου. Μας υποδεικνύει την αρχή μιας νέας βιωτής, την οποία καλούμεθα να πολιτευτούμε, γιατί είναι μια νέα ζωή η οποία δεν διδάσκεται, δεν προπαγανδίζεται, δεν κατανοείται ατομικιστικά, αλλά γεννιέται μέσα από μια σχέση με τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας, η οποία εκφράζεται με τη θυσιαστική αγάπη και την ελευθερία ως έμπρακτο σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Η αγάπη αυτή προς τον συνάνθρωπο, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μας καθιστά ανθρώπους και μιμητές του Χριστού, ενώ η έλλειψή της μας οδηγεί στην απανθρωπία και την ασυδοσία. Από την ύπαρξη ή την ανυπαρξία της αγάπης και της ελευθερίας, η σχέση μας μπορεί να γίνει ζωηφόρος ή θανατηφόρος, γιατί η σχέση αυτή έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και υπάρχουμε, αποδεχόμεθα τον συνάνθρωπο θυσιαστικά, σταυρικά, όπως έκανε άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος τελικά έδειξε και την πορεία προς αυτή τη νέα βιωτή. Ο Σταυρός είναι η θύρα προς την Ανάσταση. Η εξάπλωση του κορονοϊού με εκθετική αύξηση και ύπουλα απέδειξε τη γελιοποίηση του δήθεν παντοδύναμου ανθρώπου και έθεσε όλους πρώτων ευθυνών μας. Συγχρόνως όμως μας έθεσε και τα ερωτήματα. Μπορούμε να σταθούμε με υπευθυνότητα δίπλα στον συνάνθρωπο, αποβάλλοντας την αλαζονία της αυτοπεποίθησης και την επιβεβαίωση της παντοδυναμίας. Αποδεχόμεθα το διπλανό μας με σεβασμό και θυσιαστικά. Προσφερόμεθα σε αυτόν με αυταπάρνηση και χωρίς ιδιοτέλεια. Εάν απαντήσουμε καταφατικά, τότε το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου επιβεβαιώνει τη διαχρονία Του και την επικαιρότητά Του. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.